πρόσκληση. Λοιπόν. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την αντικατάσταση. 5 λεπτά θα κάνουμε, γιατί είναι γρήγορα τα θέματα. Αφορά την αντικατάσταση 2 μελών της Σχολικής Επιτροπής, της κυρίας Τσαγκάρη και του κυρίου... Μανώλης. Και ο ένας πήγε στο εξωτερικό και η κυρία Τσαγκάρη δεν μπορεί για επαγγελματικούς λόγους. Πρωτοβάθμια. Αντικαθίστανται από ποιους? Αντικαθίστανται ο Μεν Μανώλης Αθανάσιος από την κυρία Χατζή Ρία. Είναι από την ορισμένο μέλος από την Ένωση. Έτσι. Και η Τσαγκάρη Αλεξάνδρα από τον κύριο Γόγουλο Γιώργιο, ο οποίος είναι διευθυντής τεχνικού λυκείου. Θα βοηθήσει. Είναι δημότης. Κυρία Τσαγκάρη ήταν... Δημότης, ναι. Από τη Σαρονίδα. Κυρία Τσαγκάρη ήταν πρόταση της πλειοψηφίας, δεν ήταν? Ναι. Ναι. Συμφωνούμε, εγκρίνεται. Συμφωνούμε. Ωραία. Το εκτός ημερήσιας... Όχι άλλα τώρα εκτός ημερήσιας. Δεν το είπαμε στην αρχή. Το είπα, μου είπε μετά θα. Μου είπες κάτι να τοποθετηθείς, δεν όχι. Για να εκτός ημερήσιας. Συγκεκριμένα για την Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπολίου. Επειδή είναι δυσκινήτη, είναι πολυμελής, είναι 11 άτομα, δυσκολευόμαστε να έχουμε απαρτία. Και έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Μποστανίτη και την κυρία Τσιακάλου να εξαιρεθούν και τα 11 μέλη να γίνουν 9 για να μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Αυτό. Θέλει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να έχουμε έγκαιρες αποφάσεις. Όχι, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν είναι απλό. Θα πρέπει να έρθει σαν πρόταση. Όχι, δεν είναι απλό. Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, κανονικά. Ναι, να το δούμε, να δούμε πώς θα μειώσουμε τον αριθμό. Ορίστε. Όχι. Δεν μπορούμε, μειώνει το αριθμό, αφήστε. Αντικατάσταση έκανε μελό. Έκανε αντικατάσταση, γιατί λόγω παρέτησης. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Μειώνουμε τον αριθμό των μελών που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό. Αντικαταστήσαμε 2 μέλη επειδή ο ένας έφυγε για Αμερική και ο άλλος δεν μπορεί λόγω δουλειάς. Θα το δούμε στην επόμενη συνεδρίαση. Στην επόμενη. Παρετήσεις για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, το πρώτο θέμα της ημερήσιας, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφαση για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για κίνηση των μεταφορικών μέσων και για την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σαρονικού για το έτος 2015. Θα πάμε σε διαπραγμάτευση, γιατί έχουμε 2 άγωνους, έχετε πάρει την εισήγηση. Μετά από 2 άγωνους διαγωνισμούς πρέπει να πάμε σε διαπραγμάτευση. Και αυτό που πρέπει να ορίσουμε είναι ένα δεκαήμερο, ούτως ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να κάνει τις ανακοινώσεις και να έχει και τις προτάσεις. Οπότε θα επανέλθουμε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κάτι παραπάνω από αυτού? Το δεκαήμερο θεωρώ ότι είναι ικανός χρόνος για να μπορέσει... Ναι. Συμφωνούμε λοιπόν, εγκρίνεται. 10 μέρες προθεσμία. 10 μέρες για την υπηρεσία. Εμείς μπορεί να είμαστε σε 15 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο θεωρώ ότι πρέπει να είναι σε 15 μέρες. 10 μέρες για τη συλλογή των δικαιολογητικών. Απλά εντός των 10 ημερών από την αυριανή ουσιαστικά δίνουμε προθεσμία ώστε οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν τα δικαιολογητικά για να συμμετέχουν. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάτασης, εξής έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σαρονικού, εισήγηση από το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου. Επί της ουσίας εμείς εγκρίνουμε να γίνει ο διαγωνισμός. Δεν είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή λαμβάνει γνώση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνει. Το θέμα έγκριση διενέργειας υπηρεσίας έτους 2015, τι σημαίνει? Πώς? Το θέμα το οποίο έχουμε πάνω στο εισηγητικό θέμα, έγκριση διενέργειας υπηρεσίας έτους 2015. Ναι, έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία. Ορίστε. Για την υπηρεσία. Όχι, δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Εμείς έχουμε μια εισήγηση που λέει θέμα. Στην εισήγηση λέει. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας έτους 2015. Ναι. Διενέργειας διαγωνισμού θα θέλανε να πω. Το πιθανότερο, εντάξει, αυτό δεν το. Αν σας πω ότι δεν το έχω δει με προσοχή. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Προφανώς έχουν κάνει λάθος, δεν έχουν συμπληρώσει διαγωνισμό. Ο τίτλος είναι όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, είναι έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ασφάλιση μεταφορών. Όλος αυτός είναι ο τίτλος. Προφανώς έχουν κάνει τυπογραφικό λάθος. Ποια με mail, μόλις κάδου στο έγκρωμα, αυτά που έχουν φτιάξει. Και αυτά. Εδώ τα είχαμε. Λοιπόν, εγκρίνεται.
ομόφωνα και συνεχίζουμε με το τρίτο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον το τέταρτο το συζητήσαμε πρώτο, ενημέρωση σχετικά με τη δράση ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων και καθορισμός 26 θέσεων για την τοποθέτηση κόκκινων κάδων ανακύκλωσης. Η εισήγηση θα γίνει από τον Δήμαρχο. Τις θέσεις τις έχετε λάβει όλοι. Οι θέσεις έχουν συζητηθεί με τους τοπικούς προέδρους και τους αντιδημάρχους και έχουν προταθεί, βέβαια εντάξει, πρόταση είναι. Αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση που μπορεί να είναι πιο εξυπηρετική. Εντάξει, ουσιαστικά, τι είναι αυτή η κόκκινη κάδη λοιπόν. Είναι κάποιοι κάδοι στους οποίους... Συγγνώμη, έχω φωτοτυπίες εδώ να δείτε περίπου πώς είναι. Στους οποίους μπορούν οι συμπολίτες μας να εναποθέτουν παλιά ρούχα, παλιά είδη ρουχισμού δηλαδή και υποδημάτων, τα οποία ανακυκλώνονται ουσιαστικά αυτά τα είδη. Και υπάρχει, κατηγορούσε λοιπόν, τον Αθανασόπουλο. Μία πρόταση σε σχέση με το να τοποθετηθούν αδαπάνως για το Δήμο αυτή η κάδη και αντιθέτως σε αντισταθμιστικό όφελος θα δίνουν η εταιρεία αυτή 100 ευρώ το μήνα για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου ως δωρεά. Σιγά τα λεφτά. Σε είδος. Ναι, 100 ευρώ το μήνα σε είδος. Μας ενδιαφέρει ένα προϊόν που πετυχαίνεται στα απορρίμματα. Πέρα όμως, ακριβώς, το ζητούμενο ποιο είναι. Το ζητούμενο είναι ότι κάνουμε ακόμα μία δράση σε σχέση και με αυτά που συζητούσαμε πριν, ανακύκλωσης, όπου ως στόχο θα επιφέρει τη μείωση των απορριμμάτων που εναποτίθενται αυτή τη στιγμή στους κάδους, τους κλασικούς, εκεί δηλαδή που πάνε όλα τα απορρίμματα. Από την άλλη, υπάρχει ένα αποτέλεσμα ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτά τα υλικά των ρούχων εννοώ θα πηγαίνουν προς ανακύκλωση πλέον και όχι προς τους χώρους ταφής. Και υπήρξε μια συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών, όπου υποδείχθησαν κάποια σημεία που θεωρούν ότι είναι πιο πολυσύχναστα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα. Τώρα, σε σχέση με τα σημεία αυτά, δεν είναι δεσμευτικά, ενδεικτικά είναι. Και ανάλογα με την κίνηση, να το πω έτσι, που θα έχουν αυτοί οι κάδοι, θα δούμε μήπως γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις των κάδων αυτών. Πρόταση. Ναι, βεβαίως. Εγώ θέλω να μιλήσω. Φύγανε. Α, συγγνώμη, εφόσον θέλετε όλοι να τοποθετηθείτε, πρέπει να σας μιώσω. Ο κύριος Κατσούλης, η κύριε Τσαλικίδης Ράπτη, Κατσούλης, Χαρίτος Γκίνης. Κυρία Γκίνη. Δεν έχετε κουραστεί ακόμα, θέλω να ξέρω, πλάκα κάντε. Λοιπόν, ο κύριος Τσαλικίδης. Ναι. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι ίσως μια καλή απόφαση για αυτό το θέμα είναι να το αναβάλουμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Νομίζω ότι λίγο πρόχειρα το προσεγγίζουμε. Η ανακύκλωση είναι πάντα καλή και είναι πάρα πολύ καλό να βάζουμε τον κόσμο στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Το συγκεκριμένο όμως θέμα, μιλάμε για ρούχα και παπούτσια, και η συνεργασία με ένα ιδιώτη, ο οποίος θα γεμίσει τους κάδους με κάδους όλο το Δήμο. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να αποφασίζονται οι χώροι μόνο με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Θα έπρεπε το τοπικό συμβούλιο να έχει μια συζήτηση και να αποφασίζει αν το θέλει κτλ. Εντάξει, ακόμα και σαν ενημέρωση. Δηλαδή, υπάρχουν οι τοπικοί σύμβουλοι που δεν το γνωρίζουν αυτό ότι έχει γίνει. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Τώρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα στο Δήμο Σαρωνικού και ο κύριος Γκίνης φαντάζομαι ότι το ξέρει. Λειτουργεί στο Δήμο Σαρωνικού η Ματιοθήκη. Υπάρχει λοιπόν εδώ και χρόνια και σήμερα λειτουργεί και ένα κομμάτι της Ματιοθήκης αυτής είναι στο Λαγονίσι, εκεί που ήταν ο χώρος του κοινωνικού παντοπολίου, ξέρετε, με την κυρία Ιωαννίδου, η οποία μαζεύει ρούχα και συνεργάζεται και με το κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου. Και υπάρχει και μια άλλη Ματιοθήκη, πάλι σε συνεργασία με εθελοντές, που είναι στο Αγίου Θεοδόρου στην Ανάβησο. Είναι, το θεωρώ λίγο άκομψο και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται τη στιγμή αυτή, ειδικά με αυτό το υλικό. Δεν ανακυκλώνουμε μπαταρίες ή λάδια ή λάστιχα, μιλάμε για ρούχα. Είναι αυτή την εποχή να μπαίνουν κάδοι, να γεμίζουν με ρούχα και να φεύγουν από το Δήμο, μόνο και μόνο γιατί θα έχουμε 100 ευρώ το μήνα και κάποια ρούχα που δεν γίνονται συγκεκριμένα θα επιστρέφουν κτλ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Τη στιγμή λοιπόν που και ανάγκες υπάρχουν και μια υπηρεσία λειτουργεί και μπορεί να συμφωνήσω αν πει κάποιος ότι αυτό θέλει μια καλύτερη οργάνωση που λειτουργεί, αλλά υπάρχει.
Εγώ δεν ξέρω πολλούς Δήμους να έχουν ηματιοθήκη και να μαζεύουν ρούχα από εθελοντές που, που να τα παίρνουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Πώς θα πάμε να λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα σε αυτή τη φάση. Ξέρω σε άλλους Δήμους, επειδή όντως υπάρχουν και άλλοι Δήμοι, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα γιατί πηγαίνανε άνθρωποι και βάζανε ρούχα, να μην το πω καινούρια, αλλά έτοιμα που θα μπορούσαν να φορεθούν και είχαν λαθασμένη προφανώς ενημέρωση. Και εδώ το έντυπο το οποίο έχει διανεμηθεί από την εταιρεία και έχετε κι εσείς, δεν μιλάει για τι ρούχα. Έτσι, μιλάει, όχι, δεν λέει για παλιά, λέει κανονικά ρούχα. Το διάβασα. Ρούχα και παπούτσια και μάλιστα θέλει και ζευγάρια. Να μην είναι λερωμένα. Εκεί τα καλά τα ρούχα δεν μπορούμε να τα πηγαίνουμε στον κάδο αυτόν τη στιγμή που δίπλα μας κάποιος μπορεί να έχει ανάγκη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Δήμος, και αυτή είναι η πρότασή μου, ναι, και δεν έχω και θέμα αν χρειαστεί να συνεργαστούμε και με το σύστημα αυτό με εταιρείες κτλ. Αλλά θα πρέπει να δει το σύστημα που λειτουργεί αυτή τη στιγμή τη σηματιοθήκη σε δύο περιοχές, στην Ανάβησο και στο Λαγονίσι, να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που είναι θελοντές και λειτουργούν και σε συνεργασία με το Δήμο. Ξέρω εγώ ότι από το Δήμο η κυρία Μαργώνα συνεργάζεται με την κυρία Αναστασία και παίρνει πράγματα. Άρα πώς θα πάμε να βάλουμε εμείς τώρα ένα άλλο σύστημα το οποίο δεν θα αφήνει τα ρούχα που θα φτάνουν στους δικούς μας ανθρώπους του Δήμου Σαρωνικού να φεύγει για να πηγαίνουν σε ανακύκλωση και οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Και γι' αυτό προτείνω και να μην. Εγώ δεν θα το ψηφίσω, παρότι είμαι υπέρ της ανακύκλωσης, αλλά επειδή έχει να κάνει με τα ρούχα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτή την περιοχή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπει ένα σύστημα πριν τη δικιά μας την ανάγκη που θα παίρνει τα ρούχα από εδώ πέρα. Γιατί τα ρούχα, γιατί το υλικό αυτό πια δεν είναι υλικό το οποίο το πετάμε, είναι υλικό το οποίο είναι έτσι όπως έχουμε φτάσει, είναι χρήσιμο. Και αν δείτε μέσα το τετρασέλιδο αυτό το οποίο έχει η εταιρεία, λέει παπούτσια, ζευγάρια, ρούχα, δεν διευκρινίζει. Λοιπόν, θα ήθελα να μην προχωρήσουμε στην ψήφιση αυτή τη στιγμή πριν συζητήσουμε και δούμε το θέμα της δικιάς μας σηματιοθήκης. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράπτη, ολοκληρώσατε. Εγώ διαφωνώ απολύτως με αυτό το ζήτημα εδώ, που μπορεί να μιλάει μεν για ανακύκλωση, αλλά επί της ουσίας μιλάμε για μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία εκμεταλλεύεται την ανάγκη των ανθρώπων στην κρίση που περνάμε και προσπαθεί να εμπορευματοποιηθεί τα ρούχα, που αν διαβάσετε το φυλάδιο, λέει ότι κάποια από αυτά θα τα δώσει δωρεάν σε απόρους, ένα μέρος θα τα πουλήσει φτηνά σε παζάρια και άλλο ένα μέρος θα τα εξάγει στο εξωτερικό. Δηλαδή μιλάμε για εμπορεύσιμα είδη. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να ενθαρρύνει και να ενισχύει δομές αλληλεγγύης που θα μαζεύουν αυτά τα ρούχα που έχουν ανάγκη πολλοί συνάνθρωποι μας και Έλληνες και μετανάστες. Ξέρουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με το μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις πλατείες και στους δρόμους χωρίς να έχουν τα στοιχειώδη. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε δικές μας δομές και να μαζεύουμε τα ρούχα και να τα δίνουμε δωρεάν σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, εμείς θα ενθαρρύνουμε έναν ιδιώτη, ο οποίος για μένα με το χειρότερο τρόπο αυτή τη στιγμή πάει να εκμεταλλευτεί την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα. Το θεωρώ απαράδεκτο πραγματικά. Διαφωνώ απολύτως. Ο κύριος Κατσούλης. Ορίστε. Όχι, το μήνα. Το μήνα, ναι. Επειδή δεν έχω διαβάσει την εισήγηση, αλλά τώρα κατάλαβα τελικά ότι μιλάνε όχι για φθαρμένο υλικό, και εγώ συμφωνώ με την τοποθέτηση, ότι δεν είναι δυνατόν τέτοιες εποχές, με τέτοιες συνθήκες, να δώσουμε... Εγώ θα ψηφίσω όχι. Ο κύριος Χαρίτους. Τελικά, το ψηφίσουμε το θέμα, θα ακούσω και την εισήγηση του Δημάρχου. Για τα σήμερα ήθελα να προσδιοριστεί ένα επιπλέον σημείο, γιατί είδα ότι έχετε βάλει σχολεία, δεν τα έχετε βάλει όλα. Είναι το πρώτο δημοτικό στην ανάπηση. Τώρα, για αυτά που ακούστηκαν, αν θα μπορούσα να πω τη γνώμη μου, να τα σχολιάσω λίγο, υπάρχει μια λογική βάση στο ότι κάποιος ιδιώτης παρεμβαίνει. Εγώ πιστεύω όμως ότι καλό θα ήταν να υπάρχει συνεργασία ιδιωτών με δημόσιους φορείς. Δηλαδή, οι ματιοθήκες κάνουν ένα κοινωνικό έργο, είναι σεβαστό. Πολλά ρούχα όμως πετιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται. Μήπως το καλύτερο για μένα, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα,
είναι να υπάρχει συνδυασμός δράσης διωτών με το δημόσιο. Μήπως μπορούμε εδώ να συγκεράσουμε αυτές τις δύο δράσεις, μήπως ο ένας συμπληρώσει τον άλλον. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος, γιατί από την εμπειρία μου και από το σχολείο μαζεύονται ρούχα, τα οποία τα... Τώρα μην τα πούμε, διοχετεύονται τέλος πάντων τα ρούχα, αλλά κάποια ρούχα δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Αυτά τα ρούχα τα αναγκαζόμαστε να τα ρίχνουμε στην ανακύκλωση. Μήπως αυτά τα ρούχα τα αξιοποιήσει τέλος πάντων και έχουμε κάποιο όφελος για το κοινωνικό παντοπολείο. Συνδυασμός. Να εξαντλήσουμε. Είναι η γνώμη μου, κυρία Ράπτη, σεβαστή δική σας άποψη, έχω αντίθετη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μόνο δημόσιο. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει συγκερασμός. Το βλέπω, μπροστά μου το έχω. Λέει, μετά από διαλογή, κάποια ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε άπορα άτομα. Μπορούμε να επιμείνουμε σε αυτό. Το έχω διαβάσει. Τώρα μην το διαβάσω και από το μικρόφωνο. Η γνώμη μου είναι αυτή. Αν μπορεί να υπάρξει συγκερασμός, νομίζω θα είναι η χρυσή τομή. Ο κύριος Γκίνης. Θα ήθελα να πω σχετικά με το θέμα, το έθιξε καλά ο κύριος Τσαλκίδης, ήταν ενήμερος για τις σημειωθήκες και το πώς λειτουργούν στο Δήμο από ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Δήμου, ασκούν αυτή τη δράση. Και θέλω να δηλώσω ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, χωρίς ο Δήμος να κάνει απολύτως τίποτα. Εγώ όμως δεν θέλω να δαιμονοποιήσω την ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία και την πρόταση του Δημάρχου. Έρχεται ένας ιδιώτης και μας κάνει μία πρόταση. Επίσης, δεν θεωρώ ότι το δημόσιο, ο Δήμος δηλαδή, είναι πανάκια ότι πρέπει να τα έχει, να τα διαχειρίζεται όλα εκείνος. Δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε ανθρώπους να στηρίξουμε και να φτιάξουμε μία αιματιωθήκη. Κύριε Τσαλικίδη, έχουμε συνοηθεί με την κυρία Ιωαννίδου, γιατί και εκεί ο χώρος δεν επαρκεί, εκεί που βρίσκεται σήμερα, να το βάλουμε στο κοινωνικό παντοπολείο, εκεί στο υπόγειο που έχει μεγάλο χώρο. Αυτό προϋποθέτει δουλειά και το κάνουν μόνο εθελοντές. Λοιπόν, εγώ χαιρετίζω την ιδιωτική πρωτοβουλία με μόνη μία παρατήρηση. Προτείνει τους όρους. Να βάλουμε κι εμείς έναν όρο. Να έχουμε τον έλεγχο. Δηλαδή, με γεια του, με χαρά του. Εφόσον τα πάμε στα σκουπίδια και πληρώνουμε για αυτά, ας πάει αυτός να πλουτίσει μέσα από αυτό. Εμείς δεν το χρειαζόμαστε αυτό που δεν θα φορεθεί. Εάν εμείς του βάλουμε έναν όρο ότι πρέπει να παρεμβαίνει ο Δήμος να σου δίνει ό,τι δεν χρειάζεται, δηλαδή τη διαχείριση να την αναλάβει ο Δήμος, θεωρώ ότι αυτό θα είναι το μέγιστο αποτέλεσμα. Θα έχει κλειδιά ο Δήμος, θα ορίσουμε έναν υπάλληλο να τα παίρνει, να τα συγκεντρώνει, να έρχονται οι κυρίες εθελόντριες να επιλέγουν ποιες είναι οι ανάγκες της σηματιωθήκης του Δήμου, αυτή τη άτυπα που λειτουργεί, ποια σχολεία, δεχομένως και το βοήθεια στο σπίτι, δίνει σε κάποιες οικογένειες που γνωρίζει τις ανάγκες κλπ. Πηγαίνει ο κόσμος ακόμα ρούχα και εγώ έχω τώρα στο αυτοκίνητό μου δύο τσάντες που μου έχουν δώσει για να τα πάω στα κορίτσια. Κι όμως βρίσκω ανταπόκριση. Είναι κάποιες οικογένειες που τα δέχονται με χαρά και ικανοποίηση. Αυτό είναι μια αλληλεγγύη στην εποχή μας. Στην εποχή μας λοιπόν το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, χρειάζεται να το ενισχύσουμε, Δήμαρχε, και όχι να το απεμπολίσουμε ανεφόρον. Γιατί εδώ ο ιδιώτης λέει ότι δώστε μου το χώρο, με 100 ευρώ ενίκιο ουσιαστικά μας λέει, μας κλείνει τα μάτια, και εγώ θα διαχειριστώ ας πούμε τον πλούτο αυτό που εσείς τον πετάτε. Εγώ ξέρω να τον αξιοποιήσω υπέρ της εταιρείας μου. Εγώ λέω βάζω έναν όρο να του πούμε ότι ξέρεις τι, θα συλλέγουμε εμείς από τους κάδους τα ρούχα αυτά, θα το προπαγανδίσουμε μαζί, θα σε βοηθήσουμε και όλο το υπόλοιμα, συσσαγωγικά υπόλοιμα, δηλαδή όσα δεν μπορούμε να διαθέσουμε σε δημότες μας, πάρτα εσύ δώστα εκεί, γιατί αυτοί μάλλον τα πλένουν και τα αποστηρώνουν και τα δίνουν σε δεύτερο χέρι, ας πούμε. Υπάρχουν και καταστήματα και θα ανθίσουν τώρα στις μέρες μας που θα πουλάνε δεύτερο και τρίτο χέρι, εν πάση περιπτώσει, ρουχισμού, ήδη ρουχισμού και υπόδησης. Λοιπόν, η μόνη παρατήρηση στην πρόταση αυτή του Δημάρχου είναι ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, να παίρνει πρώτος τα πράγματα που χρειάζεται για τους δημότες του. Και από εκεί και πέρα πάρτε και κατά ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκίνη έχει ζητήσει. Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες εδώ στο Δήμο μας που συντηρούν η μία την άλλη με την ανταλλαγή των ρούχων. Ποτέ κανένας δεν προσβλήθηκε από ανταλλαγή ρούχων. Σαν Δήμος, είμαστε ένας Δήμος που και τα παιδιά μας τα δίνουμε καλά ακόμα και εμείς δινόμαστε καλά.
Δεν είμαστε ένας Δήμος που έχει μεγάλη φτώχεια και ντύνεται με ρετάλια και αυτό δεν φτάνει παρά να πάτε το πρωί στο σχολείο να δείτε πώς πάνε τα παιδιά ή και εμείς πώς κυκλοφορούμε. Θεωρώ πάρα πολύ άσχημο σε αυτήν την μεγάλη ανθρωπιστική κρίση και την κρίση που περνάει η χώρα μας να έρθει ένας οποιοδήποτε ιδιώτης να δώσει 100 ευρώ που όσοι ασχολούνται με το κοινωνικό παντοπολείο ξέρουν ότι είναι ένα τίποτα μπροστά στις ανάγκες που έχει το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι 4 ευρώ ανά κάδο που αν πέσει μέσα ένα λαπέν μπλουζάκι θα το μοσχοπουλήσει δεύτερο χέρι 20 ευρώ γιατί στην αγορά κάνει 150 ευρώ και έχει βγάλει τους 4 κάδους με ένα ρούχο που μπορεί να πέσει έναν κάδο. 4 ευρώ λοιπόν ανά κάδο, 100 ευρώ για το κοινωνικό παντοπολείο είναι πάρα πολύ λίγα. Αν μόνοι μας κάναμε ένα μαγαζί δεύτερο χέρι εδώ και πλέναμε τα ρούχα, το κοινωνικό παντοπολείο το δικό μας δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συντηρείται. Γιατί όλοι θα πηγαίναμε να παίρναμε δεύτερο χέρι. Δεν είναι προσβλητικό και κανένας στους τόπους μας δεν νιώθει προσβολή να το κάνει αυτό. Βέβαια δεν το ψηφίζω γιατί θεωρώ ότι εκμεταλλεύεται σήμερα για την ανάγκη των ανθρώπων και αυτών που θέλουν να προσφέρουν, αυτό είναι το χειρότερο για μένα, για αυτόν που θέλει να δώσει κάτι, για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του και αυτό θα καταλήξει στην τσέπη ενός ιδιώτη. Με μια άλλη μορφή πιθανόν ναι. Κύριος Κωνσταντέλος. Δήμαρχε, ξέρεις πόσο κάνει, σου έχουν πει στην ενημέρωση πόσο κάνει ένας κάδος από αυτούς, τους κόκκινους. 600 ευρώ. Αυτός. 600 ευρώ. Πλαστικός κύριε, κάδος, δεν είναι. Κύριε Γκίνη, βλέπω κάτι σαν πλαστικό, πλαστικοποιημένο, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό το χαρτί, το προσπέκτους, είναι η αποθέωση της κουτοπονηριάς και της κακής προσέγγισης μιας επιχειρηματικότητας σε βάρος κάποιων συνανθρώπων. Δεν έχει να κάνει με το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε την ανακύκλωση. Δεν έχει να κάνει με το αν θέλουμε τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα εδώ που λέει μετά από διαλογή κάποια ρούχα προσφέρονται δωρεάν. Ένα άλλο μέρος του ροχισμού διατίθεται σε άτομα. Περαιτέρω διατίθεται για αποστολή σε χώρες. Βάζουμε και λίγη σάλτσα τώρα για να κάνουμε αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επαναχρήση. Τι θέλουμε, ρούχα ζευγαρωμένα και αυτά. Δεν μαζεύει ρυσικό, όπως λέμε, λερωμένα ή βρεγμένα. Δεν μαζεύει αζευγάρωτα. Εν πάση περιπτώσει, 4 ευρώ τον κάδο, επιχειρηματικά να το δούμε, δίνουμε το όνομα του Δήμου, με την αιγίδα του Δήμου, σε δημόσιους χώρους του Δήμου, σε σχολεία με αυξημένη ευαισθησία, σε εκκλησίες, σε πλατείες, σε αυτά, βάζουμε την ταμπέλα του Δήμου και θα καλέσουμε να ρίξει 4 ευρώ ένας και θα μας δώσει 100 ευρώ αυτός. Δήμαρχε, οι κάδοι αυτοί δεν κάνουν 600 ευρώ. Αυτοί οι 26 κάδοι να κάνουν και 100 ευρώ. Ο καθένας να κάνουν και 200 ευρώ. Είναι 2.000, είναι 5.000. Υπάρχουν συλλογικότητες που κάνουν και ανταλλαγή. Ας πούμε βρίσκονται και είναι μια μέρα που ο καθένας φέρνει και ανταλλάσσει. Υπάρχουν οι ματιοθήκες που λέει ο κύριος Γκίνης. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούμε ξεκάθαρα να αξιοποιήσουμε αυτό το προϊόν προς όφελος του Δήμου και το Δημοτό μας με πολύ καλύτερο τρόπο. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος, και να το τελειώσουμε. Δεν υπάρχει λόγο να μεγαλώσει πολύ. Ναι. Πώς? Λοιπόν, επειδή η λογική, τουλάχιστον η δική μου, σε σχέση με αυτούς τους κάδους είναι καθαρά ανακυκλωτική. Και τι εννοώ με αυτό? Γιατί κουνάει το κεφάλι, κύριε Ράπτη? Δεν είναι ανακύκλωση. Ωραία. Είναι δική σας άποψη. Λοιπόν, και επειδή στο δικό μου το μυαλό είχα καθαρά, αλλά μετά βέβαια από τις συζητήσεις που γίνανε εδώ, αντιλαμβάνομαι μια αγωνία η οποία υπάρχει, ότι θα πάνε κάποια ενδύματα, διότι, για να το πω έτσι, κρίνοντας από το δικό μου τον εαυτό, δεν πρόκειται να πήγαινε ποτέ να ρίξω μέσα ένα ένδυμα το οποίο είναι καλό. Θα το δίνα κάπου αν δεν το ήθελα.
Μανώλη, συμφωνώ. Λέω, θα το δίνα κάπου αν δεν το ήθελα, που θα πιάσει τόπο να το πω έτσι, και αφού δεν μου κάνει πλέον, λέω ένα παράδειγμα τώρα, θα το δίνα να το φορέσει κάποιο άλλο άνθρωπο που θα είχε ανάγκη. Η λογική λοιπόν, η δική μου σε σχέση με αυτό το αντικείμενο, ήταν ότι εκεί θα πάνε κατεστραμμένα και μόνο ενδύματα ή αποδήματα που δεν έχει καμία ουσία. Και θα πάνε. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Και θα πάνε στου κάδου των απορριμμάτων των κοινών πλέον. Οπότε θα μας επιβαρύνουν, ενώ εδώ θα μας διευκόλυναν. Η πρόταση λοιπόν η δική μου σε σχέση με αυτά τα οποία ακούστηκαν και τα αφουγκράζομαι και τα σέβομαι και τα αντιλαμβάνομαι, είναι η εξής. Εγώ θα πρότεινα να συμφωνήσουμε σε σχέση με αυτό μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πινακίδα επάνω στον κάδο που θα γράφει μόνο κατεστραμμένα ενδύματα και υποδήματα. Υπό αυτή την προϋπόθεση, αν το θέλουν, ας τους βάλουν. Αν δεν το θέλουν, δεν το συζητάω κι εγώ, να το πω έτσι απλά. Αυτή είναι η σκέψη δική μου, γιατί καθαρά η λογική μου ήταν ότι θα πάνε κατεστραμμένα ρούχα και υποδήματα. Δεν μπορούσα να φαντάσω ότι κάποιος μπορεί να παραρρίξει ένα καλό ρούχο και ένδυμα. Αντιλαμβάνομαι όμως τώρα, με αυτά τα οποία υπόθηκαν, ότι κάποιος μπορεί να παραπλανηθεί και να σου πει: α, εδώ ρίχνουμε για ανακύκλωση, θα το ρίξω για ανακύκλωση, να μην το πάω στην ηματιοθήκη ή κάπου αλλού. Στο γείτονα, να το πω έτσι ένα όχι, παράδειγμα. Δεν είναι αλληλεγγύη. Και η λογική, οπότε, όντως, γιατί τον άκουσα και εγώ, συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση εδώ μικρή, ότι αυτά τα φθαραμένα ρούχα, τέλος πάντων, θα τα κάνει, θα γίνουν στουπιά, θα γίνουν βάση, ξέρω εγώ, για μονοτικά. Στρώματα, υφάσματα. Τέτοια στρώματα απαγορεύεται και μαξιλάρια. Αλλά και ξέρετε για αυτοκίνητα και τέτοια επιτρέπονται. Κάποια από αυτά μπορεί να τα προσφέρει, λέει, εθελοντικά. Εντάξει, θα τα εξάγει έτσι αλλιώς. Το διάβασα, το διάβασα. Οπότε η πρόταση για να το ολοκληρώσω η δική μου είναι η εξής, ότι εγώ είμαι υπέρ του να γίνει αυτή η δράση μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ταμπέλα μπροστά και θα γράφει καθαρά μόνο κατεστραμμένα ενδύματα και υποδήματα. Υπό αυτή την προϋπόθεση, εγώ το βλέπω θετικά. Υπό άλλη προϋπόθεση, διαφωνώ και εγώ αν δεν μπουν να το πω έτσι τέτοιες ευκαινείς ταμπέλες επάνω στους κάδους. Κοιτάξτε να δείτε, το τίμημα για μένα και μηδέν να δίνανε να το πω έτσι. Ο στόχος είναι ποιος. Πρώτον, η ανακύκλωση, ότι είναι μια δράση ανακύκλωση, δηλαδή μεθαύριο θα έρθει η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Θα μας δώσει 0 ευρώ και θα παίρνει τις ηλεκτρικές συσκευές. Μεθαύριο θα έρθει η ανακύκλωση λαδιού. Θα μας δίνει 0 ευρώ και θα παίρνει το λάδι. Αλλά με όλα αυτά, μηδέν θα δώσει, 100 το ίδιο θα δώσει. Δεν έχει καμία ουσία. Σαν ποσό εννοώ. Το λάδι κάτι δίνει. Α, το λάδι, Βαγγέλη, άλλο πράγμα. Συμφωνώ. Μπαταρίες, οτιδήποτε. Το ζητούμενο σε σχέση με αυτό, ο δύσιος που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις δημοτικές ενότητες μέσα στήλους. Πότε έχει δώσει κάτι για τις μπαταρίες. Λέω ένα παράδειγμα. Αντιθέτως, αυτοί σπράττουν και το τέλος ανακύκλωσης από τις μπαταρίες, παίρνουν και τις μπαταρίες πίσω. Όμως, επί της ουσίας δεν πετάγονται αυτά τα προϊόντα σε ανεξέλεγκτα σημεία, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, δεν πετάγονται στους κάδους, όπου στους κάδους το πληρώνουμε ουσιαστικά αυτό το οποίο πετάγεται και μεταφέρεται στο κοιτά της φυλής. Οπότε, υπό αυτή την προϋπόθεση, εγώ το βλέπω θετικά. Υπό την προϋπόθεση ότι θέλουν καθαρά καινούργια και αυτά, ή δεν θα αναγράφει πάνω με την πινακίδα μπροστά στον κάδο ότι είναι αυστηρά και μόνο για κατεστραμμένα, και εγώ είμαι αρνητικός. Βαγγέλη, αυτό που πω σταμάτησε ο Γκίνης είναι σωστό. Ρεαλιστικά είναι ουτοπικό. Ποιος θα πάει να συλλέγει τα ρούχα πριν από την εταιρεία στους 25 κάδους και μετά λέμε άλλη εταιρεία να τους μαζέψει. Δηλαδή, οι εθελοντές θα πάνε να μαζεύουν από 25 κάδους. Μπράβο. Δήμαρχε, πέρα από το ότι... Ναι, ο κύριος Κολαξής. Για να ακούσουμε και τον κύριο Κολαξή. Παρακαλώ. Σε άλλη περίπτωση θα συμφωνούσα, Μανώλη και κυρία, και εκεί μαζί σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να επισκεφτείτε λίγο το χώρο στο Λαγονίσι. Για τους Αγίους του Θεοδόρου δεν ξέρω να σας πω. Θα δείτε ότι υπάρχουν τόσα ενδύματα μέσα και τόσα παπούτσια που δεν τα παίρνει κανένας. Και φοβάμαι ότι τα αρχικά από το 12-13 που αρχίζαμε... Ποιο ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Καταρχήν όλες οι οικογένειες, όλες οι οικογένειες... Τα παιδικά ναι, έχουν ζήτηση. Παίρνουν, αυτό λέω. Τα, έχουν, τα παιδικά έχουν ζήτηση, τα υπόλοιπα είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα, Μαρία. Υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα. Μόνο τα παιδικά έχουν μεγάλη ζήτηση. Έχουν, γιατί τα... Κύριε Πρόεδρε. Εγώ ως δημοτική σύμβουλος και δεν το ξέρω. Λοιπόν, να...
Σημάκη. Εγώ γιατί. Ορίστε, εγώ είμαι εδώ, γιατί δεν το ξέρω. Οι οικογένειες που υπάρχουν, Μαρία, δεν το ξέρω. Όχι. Δεν το ξέρω. Είσαι και δημοτικός σύμβουλος. Ακριβώς. Πού το πας τώρα. Αυτό που το βάζω. Πού το μάθω. Λοιπόν, το χώρο. Τον χώρο τον έχω, κύριε Κολαξή, τον έχω επισκεφθεί αρκετές φορές. Ξέρω πόσα ρούχα υπάρχουν και ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα πολλές δυνατότητες. Ο κύριος Γκίνης μπορεί τώρα να το επιβεβαιώσει. Πόσες δυνατότητες υπάρχουν γιατί αυτό το πράγμα λοιπόν, να λειτουργήσει καλύτερα. Να το τελειώσουμε. Για να το τελειώσουμε. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως έχει έρθει η πρόταση. Για καλό έχει έρθει η πρόταση. Δεν έχει έρθει για κακό. Και ούτε υπάρχει πρόθεση, ας πούμε. Ούτε υπάρχει πρόθεση. Το θέμα της ανακύκλωσης όμως, όταν είναι κάτι κατεστραμένο. Δίνεις 100 ευρώ το μήνα στο βατοπολείο. Ναι, άμα μάζευε τα ρούχα. Άμα μάζευε τα ρούχα. Αν σου δίνει το δικαίωμα να βάλει κάτω, να τα δώσει στο βατοπολείο. Μην τα υποτιμάτε τα 100 ευρώ το μήνα, διότι κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Δήμαρχε, σε αυτό το οποίο. Σε αυτό το οποίο είπες... Δεν υπάρχει λόγος πάντως να τη δικήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι. Απλώς αυτό που πρότεινε, που αντιπρότεινε μάλλον που συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, θέλω να πω ότι έτσι πως έχει έρθει η πρόταση είναι αρκετά ασαφής και επικίνδυνη για διάφορα πράγματα. Το να πούμε εμείς κάποιες προϋποθέσεις δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα θέμα άλλο το οποίο πρέπει να το δείτε. Είναι ότι παίρνουμε ζωτικό χώρο σε σχολεία, πλατείες και εκκλησίες για ένα κάδο. Ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι ένας κάδος με ρούχα για το Δήμο που θα λειτουργήσει και θα συμπληρώσει αυτό που υπάρχει. Καταλάβατε, δηλαδή, γεμίζουμε τα σχολεία αυτή τη στιγμή με ένα κάδο, ο οποίος δεν είναι η προτεραιότητά μας. Εγώ, ειλικρινά, έτσι όπως έχει αντιστραφεί η ιστορία, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε το αναβάλουμε. Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω ότι οι γειτονικοί δήμοι το έχουν κάνει το πρόγραμμα αυτό. Το Μαρκόπουλο το έχει κάνει και η Παλίνη το έχει κάνει, το ξέρω. Και ξέρω και τα προβλήματα, γι' αυτό συζητάμε. Εγώ δεν... Το μόνο η μείωση των απορριμμάτων ήταν ο στόχος και όχι τα καλά ρούχα. Γιατί τα καλά ρούχα, σας μιλάω ειλικρινά, ζήτηση έχουν τα παιδικά. Δεν διασφαλίζεται αυτό από την πρότασή τους. Τα παιδικά είναι αυτά που κινούνται, παρακαλώ, θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο. Και με το βοήθεια στο σπίτι, γιατί και εγώ μιλάω με τα κορίτσια, με την κυρία Μαργόνη παρεμπιπτόντως. Όχι, πώς την είπες, κάπως αλλιώς την είπες. Κάπως αλλιώς το είπες, τέλος πάντων. Ζήτηση έχουν τα παιδικά ρούχα. Των ενηλίκων μπορώ να σου πω ότι είναι τσουβάλια εκεί παρατημένα. Εν πάση περιπτώσει, αν θεωρείτε ότι πρέπει να το αναβάλουμε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αναβάλουμε το θέμα. Αν συμφωνεί και ο κύριος Δήμαρχος, όχι, να το εξετάσουμε λίγο παραπάνω. Τι να εξετάσουμε, συγκεκριμένο είναι. Να επικοινωνήσω με τον Μαρκόπουλο, αν θέλετε. Όχι, κυρία Πρόεδρε. Τον Μαρκόπουλο. Να το αναβάλουμε με τι λογική. Να το αναβάλουμε για ποιο λόγο. Να το απορρίψουμε. Εντάξει, εγώ έχω δει τα ρούχα της σηματιοθήκης, κινούνται από ελάχιστα μέχρι καθόλου. Ο Δήμαρχος θα προτείνει. Δήμαρχε. Εγώ είπα ένα πράγμα, ότι για να διασφαλίσουμε το θέμα των καλών ή των κατεστραμμένων θα μπορούσε να μπει μια ένδειξη. Αυτή είναι η σκέψη δική μου. Από εκεί και πέρα, αν δεν... Μα εξυπακούετε ότι λέμε ότι... Ωραία, συμφωνούμε να μπει μια ένδειξη στους κάδους που θα λέγονται. Τη στιγμή που δεν συμφωνούμε δεν το κάνουμε καθόλου. Δηλαδή... Καλά, εντάξει, και ανακύκλωση κάνει και έτοιμη να κλείσει είναι η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης. Πείτε, την πρόταση του Δημάρχου πόση. Τρεις, την πρόταση του Δημάρχου ακούμε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Μειοψηφούν, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Κύριε Κατσούλη. Όχι. Ωραία. Εφόσον οι περισσότεροι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου, θα το ψηφίσουμε και θα το εξετάσουμε. Εγώ σας εγγυώμαι ότι θα επικοινωνήσω με τον Μαρκόπουλο να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν... Ναι, το κατάλαβα, αλλά υπάρχουν
έχουν ψηφίσει από εδώ, οι οποίοι είναι η πλειοψηφία. Εγώ, ο κύριος Χαρίτος, ο κύριος Μπουκουβάλας, ο κύριος...